Παιδιά καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα από ό,τι βλέπετε το βίντεο. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Θα εξηγήσω πώς μπορείς ουσιαστικά να φέρεις τα πράγματα στη ζωή σου μετά από καθημερινή πρακτική. Ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο είναι η συνοχή η οποία έχεις εσύ καθημερινά. Πάτα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά. Το subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια. Επίσης, σχολίασε κάτω από το βίντεο την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, οτιδήποτε και αν θες να πεις. Και υπάρχει και ένα κουμπί. Κοινοποίηση. Πατάς κοινοποίηση, αντιγραφή και το στέλνεις σε όποιον φίλο σου θέλεις, το ανεβάζεις εσύ σε όποια πλατφόρμα θέλεις για τη διεύρυνση της συνείδησης. Όταν λοιπόν θα αρχίσεις να το βλέπεις καθαρά, θα έχεις τον στόχο καθαρά μέσα στο κεφάλι σου, θα το οραματίζεσαι και συνεχώς αυτό το όραμα θα παίζει καθημερινά μέσα στο μυαλό σου, τότε είναι που ουσιαστικά θα αρχίσεις να βλέπεις αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή θα αρχίσεις να βλέπεις την υλική σου πραγματικότητα να αλλάζει. Και πώς αλλάζει η υλική πραγματικότητα? Μέσα από τη φαντασία. Αλλά χρειάζεται να ξέρεις τι θέλεις. Να είσαι στοχευμένος. Να είσαι σίγουρος για αυτό που θέλεις να φτιάξεις. Για αυτό το οποίο θέλεις να υλοποιήσεις. Να είσαι λεπτομερής. Να ξέρεις ακριβώς ποιο θέλεις να είναι το επόμενο σου βήμα. Ποιος θέλεις να είναι αυτός ο υψηλός σκοπός της δημιουργίας. Γιατί μέσα από αυτόν τον υψηλό σκοπό της δημιουργίας θα είσαι ευτυχισμένος και θα είσαι χαρούμενος. Όχι απλά γιατί θέλω να φτιάξω χρήματα. Θέλω να έχω πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια. Γιατί θες να έχεις τόσα πολλά εκατομμύρια? Τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Το κάνεις για τα λεφτά? Εγώ θα σου απαντήσω, δεν το κάνεις για τα λεφτά. Το κάνεις για το συναίσθημα. Το κάνεις για αυτή τη συναισθηματική κατάσταση. Αλλά αυτή η συναισθηματική κατάσταση, πες ότι κερδίζεις 1 εκατομμύριο ευρώ στο τζόκερ. Αυτή λοιπόν η συναισθηματική κατάσταση δεν θα κρατήσει για πολύ, αν δεν ξέρεις εσύ ο ίδιος πώς να διαχειριστείς τη ζωή σου και πώς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Πόσο ψηλά και πόσο χαμηλά και πώς εσύ θα φέρεις ουσιαστικά την ισορροπία σε αυτό το ψηλά και σε αυτό το χαμηλά. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνείδησης στη γεία μας, στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας. Και σε άλλους γαλαξίες που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στους ανθρώπους, στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας και στους άλλους γαλαξίες στους οποίους υπάρχουν και σε οποιοδήποτε πραγματικά το θέλει, το έχει ανάγκη. Θέλει και αυτός να το μεταδώσει, γιατί είναι ωραίο να μεταδίδεις την ενέργεια, είναι ωραίο να μετασχηματίζεις και να αλλάζεις την ενέργεια, γιατί εσύ έχεις τη δύναμη για να κάνεις αυτή την αλλαγή. Εσύ έχεις τη δύναμη για να δημιουργήσεις και καθημερινά είσαι αυτός ο δημιουργός της δημιουργίας και συνδημιουργείς μαζί με τον Θεό. Χρειάζεται να πάρεις απόφαση τι θες να φτιάξεις, πώς να το φτιάξεις, πώς θες να αυτό να το ουσιαστικά να το τοποθετήσεις στη ζωή σου. Εσύ θα επιλέξεις, εσύ θα διαλέξεις, εσύ είσαι αυτός που θα πάρεις την απόφαση. Αλλά η συνοχή θα αλλάξει τη ζωή σου. Το consistency δηλαδή που έχεις καθημερινά είναι αυτό που θα αλλάξει τη ζωή σου. Το consistency είναι ακόμα πιο δυνατό και από το κίνητρο. Από το motivation, το οποίο μπορεί να παίρνεις από ένα βίντεο. Μέσα από τη συνοχή ουσιαστικά έρχεται ο μετασχηματισμός της ενέργειας. Μέσα από τη συνοχή ουσιαστικά έχεις μάθει πώς να αλλάζεις την ενέργεια και να μετακινείς ενεργειακά. Και αν δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου, κάτσε και γράψε τα. Αν δεν είναι ξεκάθαρα εδώ μέσα, τι θέλεις, κάτσε και σκέψου. Ποιο είναι το ύψιστο για τον εαυτό σου, εδώ, αυτή τη στιγμή. Τι θέλεις να φτιάξεις, θέλεις να υλοποιήσεις, θέλεις να δημιουργήσεις. Ποιο είναι αυτό που πραγματικά θα σε κάνει χαρούμενο, θα σε έχει σε ισορροπία.
Ξέρεις, γνωρίζεις. Εγώ δεν είπα να τα παρατήσεις όλα αυτά που κάνεις αυτή τη στιγμή και να αλλάξεις τη ζωή σου 180 μοίρες. Αλλά ξέρεις τουλάχιστον τι θέλεις. Ξέρεις τουλάχιστον τι θέλεις να υλοποιήσεις. Ξέρεις τα πράγματα που θες να τα φτιάξεις. Και θα το κάνεις βήμα-βήμα. Δεν θα ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Το ξέρω κι εγώ αυτό. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Αλλά όταν θα θέσεις το όραμα και θα ξέρεις τι θέλεις, αυτό είναι η αρχή για να ξεκινήσεις. Θέλω να δημιουργήσω μια όμορφη οικογένεια. Κάτσε και γράψ' το. Πώς θες να είναι η οικογένειά σου. Πόσα παιδιά θέλεις. Πώς θες να είναι τα παιδιά σου. Πώς θες να είναι ο σύντροφός σου. Πώς. Ή απλά θέλω να έρθει ένας σύντροφος. Θέλω να έρθει ένας σύντροφος για να μην είμαι μόνος μου. Για να έχω παρέα. Πώς το βλέπεις αυτό. Τι επιλέγεις. Κάνε εσύ την επιλογή. Διάλεξε εσύ τι θες να φτιάξεις στη ζωή σου. Διάλεξε εσύ τους ανθρώπους που θέλεις να έρθουν στη ζωή σου. Θα έρθουν πολλοί άνθρωποι, θα έρθουν πολλές καταστάσεις. Εσύ θα αφήσεις οποιαδήποτε κατάσταση να έρθει στη ζωή σου και να σου δημιουργήσει μια συναισθηματική κατάσταση. Επέλεξε εσύ τι θες να βάλεις. Και έχω πει, οι πιο δυνατές ώρες της δημιουργίας είναι το βράδυ και το πρωί, γιατί τότε είναι που μπαίνει στα αυτά τα κύματα θήτα, αλφα, θήτα, δέλτα, γάμα. Μπορείς να μπεις και τώρα σε αυτά τα κύματα, αν ξέρεις τις τεχνικές, μέσα από διαλογισμό, μέσα από την αναπνοή και να μπεις σε αυτά τα κύματα και να ξεκινήσεις τη δημιουργία. Και αυτό γίνεται. Και πίστεψέ με, όταν θα αρχίσεις να χρησιμοποιείς τη φαντασία σου, μέσα σε λίγες μέρες θα αρχίσεις να τα βλέπεις αυτά που θέλεις με λεπτομέρεια. Χρειάζεται λεπτομέρεια. Χρειάζεται να είσαι εσύ μέσα σε αυτή τη λεπτομέρεια. Και χρειάζεται μαζί με την πρόθεση και τον οραματισμό τον οποίον θέτεις, τον οποίον τοποθετείς, να δουλεύει και αυτό το συναίσθημα της χαράς. Να δουλεύει το συναίσθημα της αγάπης, να ενεργοποιούνται αυτά τα συναισθήματα. Αυτά τα μοναδικά συναισθήματα τα οποία μπορείς να τα δημιουργήσεις, μπορείς να τα φτιάξεις. Γιατί είναι μέσα σου. Απλά τα ενεργοποιείς και ακτινοβολούν. Ωραία, δοκίμασέ το, πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη και ξεκίνα να λες ότι μ' αγαπάω, είμαι όμορφος, είμαι ωραίος, χαίρομαι, μ' αρέσει η ζωή μου, περνάω καλά. Και ξεκίνα να χαμογελάς. Αν δυσκολεύεσαι να δημιουργήσεις αυτά τα συναισθήματα. Αν δυσκολεύεσαι να έχεις εικόνα τον εαυτό σου. Πήγαινε στον καθρέφτη για να σε βλέπεις. Και αυτή η εικόνα που βλέπεις λοιπόν εκεί στον καθρέφτη είναι αυτή η εικόνα που θα τοποθετήσεις μέσα στον οραματισμό σου. Θα δεις ότι με τον καθρέφτη θα είναι πιο εύκολο να σε δεις μέσα στον οραματισμό σου. Με κλειστά τα μάτια. Εάν θες να το κάνεις και με ανοιχτά τα μάτια, κάντε μου και με ανοιχτά τα μάτια. Εσύ επιλέγεις τι θες να κάνεις. Και τοποθέτησε τον εαυτό σου μέσα σε ό,τι θες να δημιουργήσεις. Μέσα σε ό,τι θες να φτιάξεις. Γράψε λοιπόν, είπαμε, τη σειρά τα πράγματα τα οποία θες σιγά σιγά να υλοποιείς, να φτιάχνεις. Και μετά αυτά τα πράγματα πήγαινε και δες τα στον καθρέφτη. Πήγαινε και γίνε στον καθρέφτη για να δεις τον εαυτό σου πώς είσαι δυνατός με αγάπη, χαρά, ομορφιά. Και αυτά τοποθέτησέ τα μετά στον ύπνο σου. Πριν κοιμηθείς και μόλις ξυπνήσεις. Και θα δεις ότι αυτά θα αρχίσουν να έρχονται, γιατί ο εμπρόσθετος λογός του εγκεφάλου θα αρχίσει να τα προσελκύει. Και ο εμπρόσθετος λογός του εγκεφάλου θα σε έχει συνεχώς σε αυτή την κατάσταση της συνοχής και της κινητοποίησης ουσιαστικά. Για να δημιουργήσεις οτιδήποτε θέλεις, για να δημιουργήσεις οτιδήποτε έχεις γράψει, οποιοδήποτε είναι το όραμά σου. Έτσι λειτουργεί, έτσι το χρησιμοποιούμε. Έτσι το δουλεύουμε. Και θα δεις ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να έρχονται. Εδώ, σε σένα. Αλλά εσύ θα τα έχεις φέρει σε σένα. Εσύ θα τα έχεις μαγνητήσει ουσιαστικά. Εσύ μαγνητίζεις. Εσύ είσαι αυτός που δημιουργείς. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Έχεις παρατήρησε, το λέω συχνά, παρατήρησε τη ζωή σου αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο το οποίο βρίσκεσαι και θα δεις πια ότι αυτή είναι η ζωή σου. Αυτή είναι.
That's life. Εσύ την έχεις δημιουργήσει. Εσύ την έχεις φτιάξει. Οπότε πάρε τη ζωή στα χέρια σου και άρχισε να αλλάζεις τη ζωή σου, άρχισε να αλλάζεις την καθημερινότητά σου. Έτσι όπως ονειρεύεσαι, έτσι όπως θέλεις, έτσι όπως σου αξίζει. Μέσα από τη φαντασία σου και μέσα από την υψηλή συναισθηματική κατάσταση, οι τεχνικές που δίνω δουλεύουν. Ό,τι λέω δουλεύει, γιατί το έχω δοκιμάσει και το δίνω και σε άλλα παιδιά και δουλεύουν όλα αυτά. Το θέμα είναι να πιστεύεις. Να πιστεύεις στον εαυτό σου, να πιστεύεις ότι αυτό μπορείς να το δημιουργήσεις και μπορείς να το φτιάξεις. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Σημασία έχει τι πιστεύεις εσύ. Ποια είναι τα δικά σου πιστεύω. Για αυτά τα οποία λέμε. Και πόσο αποφασισμένος είσαι να τοποθετήσεις αυτά τα πράγματα στη ζωή σου και ουσιαστικά να αλλάξεις. Ελάτε να εργαστούμε μαζί πάνω στα τυχερά παιχνίδια. Έχω ένα προγραμματισμό τυχερών παιχνιδιών. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι μαζί του κέρδισε 150.000 ευρώ. Επανασύνδεση σχέσεων, μεγάλη επιτυχία, προσέλκυση ιδανικού συντρόφου για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας, για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον εαυτό σας. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis, θα με βρείτε στο Instagram George Condis κάτω παύλα coach, θα με βρείτε στο TikTok George Condis κάτω παύλα coach, στο George Condis στο Facebook, Condis George Suka Yoga στο Facebook επίσης. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να εργαστούμε μαζί. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά. Σας αγαπάω παιδιά, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Να είμαστε, σας στέλνω την αγάπη.